Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μονεκτάριος Νότης και σας καλωσορίζω στο 24H TV. Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επίλυση της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονομίας είναι ραγδαίες. Είχαμε τις πληροφορίες νωρίς το απόγευμα μέσω του πρακτορείου Reuters ότι οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο σκέφτονται πάρα πολύ έντονα και πολύ σοβαρά να καθυστερήσουν περαιτέρω είτε μέρος είτε το σύνολο του δεύτερου δανείου, του δεύτερου πακέτου βοήθειας προς τη χώρα μας. Αυτό το περαιτέρω σημαίνει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να ασκήσουν τις δικές τους πιέσεις και να δεσμεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις για την εφαρμογή αυτών που έχουν ψηφιστεί και για την μη διεκδίκηση των όποιων αλλαγών. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα για την ελληνική οικονομία, για την Ευρωζώνη και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία συνολικά. Φιλοξενούμε σήμερα στο 24H TV τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπάκη, επικεφαλής οικονομολόγο της Black Summit Financial Group. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Χαραλαμπάκη. Γεια σας, χαρά μου. Τι σημαίνει αυτό? Φτάσαμε ως εδώ, ψηφίσαμε ένα νέο μνημόνιο. Πιέζουν, συνεχίζουν να πιέζουν οι Ευρωπαίοι, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην το είχαμε ψηφίσει. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι μπορεί να καθυστερήσει η βοήθεια. Ναι, δεν ξέρω αν η βοήθεια καθυστερεί επειδή υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα και μήπως οι εταίροι περιμένουν να βγει μια καινούργια κυβέρνηση η οποία να διαχειριστεί το δάνειο και ίσως και την κρίση. Εάν όμως, από την άλλη πλευρά, θεωρηθεί δεδομένο ότι η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρωζώνη, που είναι μια πιθανότητα, και ίσως δεν είναι και η πιο άσχημη πιθανότητα, τότε καλύτερα η Ελλάδα να έφευγε με τους δικούς της όρους παρά με όρους των εταίρων. Mm-hmm. Υπονοείται δηλαδή καλύτερα να μην είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Έτσι. Η συνέπειος όμως τότε, κύριε Χαραλαμπάκη. Καταλαβαίνουμε ότι και με την ψήφιση και με τη μη ψήφιση θα έρθουν δύσκολες ημέρες. Πιστεύω ότι ένα χρέος 120% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος δεν είναι διατηρήσιμο. Και αν είναι τόσο, διότι οι πληροφορίες λένε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την Ουάσιγκτον, ότι οι δικές του προβολές μιλούν για χρέος 127 με 128% του ΑΕΠ. Ίσως και 135. Ίσως και 135. Αυτό λένε οι δικές σας εκτιμήσεις. Ακριβώς. Και πριν από 2 χρόνια, ίσως θα θυμάσαι ότι είπαμε τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τα νούμερα πάλι δεν βγαίνουν. Άρα λοιπόν, εάν είναι η Ελλάδα να οθηθεί εκτός ευρώ, καλύτερα να βγει με τους δικούς της όρους. Αυτό βέβαια θα σήμαινε ότι ένας χρόνος θα ήταν πολύ δύσκολος. Με βάση την καινούργια προοπτική, αυτή μετά την ψήφιση, σημαίνει ότι θα υπάρξει μια τουλάχιστον πενταετία πολύ δύσκολη. Κανείς δεν μίλησε για υποκατάσταση παραγωγής. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα γύρναγε στο δικό της νόμισμα και θα γινόντουσαν κάποια τρόφιμα, κάποια ρούχα, κάποια έπιπλα, κάποια κοινά αγαθά δυσθεώρατα από πλευράς τιμής, θα αναγκαζόταν να γίνει τοπική παραγωγή. Αυτό όμως θα σήμαινε ανάπτυξη, αυτό θα σήμαινε εργασία, αυτό θα σήμαινε μείωση της ανεργίας, αυτό θα σήμαινε ότι θα κινηθεί το χρήμα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εάν είναι να μας διώξουν, καλύτερα είναι να φύγουμε μόνοι μας. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ τώρα. Δηλαδή, ψηφίστηκε το νέο μνημόνιο, έχει γίνει νόμος του κράτους και βρισκόμαστε πάλι σε σημείο 0. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό? Κοιτάξτε, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η Ελλάδα θα οθηθεί εκτός ευρώ εντός ενός χρόνου ή εντός 18 μηνών. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να υπάρξει ένα πλάν Β εντός Ελλάδος για μια πιθανή έξοδο από το ευρώ, για μια τοπική παραγωγή, για μια αντιμετώπιση του πληθωρισμού ο οποίος θα έρθει και ταυτόχρονα ίσως να δέσει την καινούργια δραχμή με ένα άλλο πιο σταθερό νόμισμα από το ευρώ. Γιατί το ευρώ δεν πρόκειται περί σταθερού νομίσματος. Η Ευρώπη πάσχει από 2 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι δεν έχει κοινό Υπουργείο Οικονομικών και δεύτερο πράγμα δεν έχει Κεντρική Τράπεζα. Γιατί μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει Κεντρική Τράπεζα στην Ευρώπη. Ο ορισμός Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι είναι ο δανειστής της τελευταίας στιγμής. Όταν λοιπόν όλοι σταματούν να δανείζουν, θα κόψει χρήμα και θα το δώσει άπλετα στην αγορά για να στηρίξει την οικονομία. Αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν το κάνει και δεν μπορεί να το κάνει. Άρα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ας μην ξεχάσουμε ότι στην Αμερική ένας εμφύλιος πόλεμος πολεμήθηκε επ' αυτού. Μάλιστα. Αν συμβεί αυτό και πάμε στο σενάριο που λέτε, τι επιπτώσεις θα έχει για την Ευρωζώνη και τι επιπτώσεις θα έχει για την παγκόσμια οικονομία, τις αγορές σε όλο τον κόσμο? Η Ελλάδα έχει ή μάλλον μπορεί να είχε ένα τελευταίο χαρτί να το παίξει. Γιατί εάν ξαφνικά αποφασίσει η Ελλάδα και βγει μόνη της, τότε μπορεί να παρασύρει και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με πρώτη την Πορτογαλία, δεύτερη πιθανό το Βέλγιο,
Τρίτον, να έρθει η Γαλλία. Τέταρτον, η Ιταλία. Γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία είναι σε χειρότερη θέση από την Ιταλία. Αυτό λοιπόν το χαρτί, το οποίο θα το λέγαμε ότι είναι χαρτί διαπραγμάτευσης, θα μπορούσε η Ελλάδα να το διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε και το χρέος να μειωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και το επιτόκιο να πέσει ίσως και στο 2%. Άρα έχουμε ακόμα το περιθώριο να απειλήσουμε με έξοδο, να έχουμε ακόμα δηλαδή διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια μας. Ίσως το παίξαμε το τελευταίο χαρτί, να μας έχει μείνει ένα τέταρτο του χαρτιού. Mm-hmm. Έχουμε εξαντλήσει δηλαδή, ναι, τις δυνατότητές μας, έχουν μείνει πολύ λίγες. Φοβάμαι πως ναι. Μάλιστα. Μένει να το δούμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, επειδή εσείς δραστηριοποιείστε και λειτουργείτε, εργάζεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί το κλίμα είναι πιο, διότι βλέπουμε μια οικονομία η οποία σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει μπρος με τους ρυθμούς της, με μια ανεργία που παραμένει μεν ψηλά αλλά μειώνεται σταδιακά. Πόσο μπορεί να επηρεαστεί η αμερικανική οικονομία από την όποια εξέλιξη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού? Επειδή η αμερικανική οικονομία έχει δανειστεί τη τελευταία στιγμή στην κεντρική τράπεζα, τη Fed, η Fed έχει προασπίσει σε κάποιο βαθμό, ή μάλιστα ίσως και σε μεγάλο βαθμό, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Όταν έρθει λοιπόν το τσουνάμι από την Ευρώπη, θα την επηρεάσει, αλλά όχι πολύ. Κύριε Χαραμπάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η συζήτηση αυτή πραγματοποιείται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και τηλεδιάσκεψη του Eurogroup. Οπότε, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη δεν την έχουμε προλάβει, σας ενημερώνω απλώς για να καταλάβετε το τι συζητάμε και γιατί το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ στο 24 HTV με θέμα τι άλλο, την οικονομία.